Σύμφωνος με τη δημιουργία ενός και μόνου Δήμου στη Ζάκυνθο, εμφανίζεται ο Δήμαρχος Αρκαδίων Στέλιος Μποζίκης, αναφέροντας ότι το κράτος θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα από τον περιορισμό των ΟΤΑ. Την άρνησή του στην επιχειρούμενη δημιουργία ενός Δήμου για όλο το νησί εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλικών Αντώνης Γκούσκος, αναφερόμενος στα σχέδια για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση. Υπογράμμισε δε πως ανεξάρτητα από τον αριθμό των Δήμων, χρειάζεται να εξεταστούν πρώτα μια σειρά από δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η εκτέλεση και ο προγραμματισμός των έργων. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει τον έναν και μοναδικό Δήμο, ο οποίος αναμένεται να προκύψει στη Ζάκυνθο μετά την εφαρμογή του Καποδίστρια 2, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αρτεμισίων. Ο κύριος Αντίοχος πάντως τόνισε ότι διαφωνεί με αυτό που πάει να γίνει, εξηγώντας ότι ο ένας Δήμος δεν μπορεί να φροντίσει για την καθημερινότητα του πολίτη. Την άρνησή του στην επιχειρούμενη δημιουργία ενός Δήμου για όλη τη Ζάκυνθο εξέφρασε ο Δήμαρχος Ελατίου Νίκος Θεοδόσης, αναφέροντας πως πέρα από τα σχέδια των κυβερνήσεων θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία ενός αμυγός ορεινού Δήμου για το νησί. Στην κατάθεση εξοδίκων κατά των τριών εταιριών, τα πλοία των οποίων παραμένουν ακινητοποιημένα στο λιμάνι της Ζακύνθου, προχώρησε το λιμενικό ταμείο αναμένοντας τις απαντήσεις τους έως τις 20 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρεται από το φορέα, στόχος είναι απομάκρυση των πλοίων χωρίς δικαστική εμπλοκή που θα δυσχεράνει την κατάσταση. Σίγουροι ότι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη αρχηγού θα δώσουν νέα όθηση στο κόμμα, εμφανίστηκε η κυρία Ελένη Πιλαρινού ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Σημείωσε δε ότι για πρώτη φορά ακούστηκε η βάση, η οποία θα έχει ενεργό συμμετοχή σε όλη τη δράση του κόμματος. Εκατοντάδες κουραζερόπλια έχουν υποδεχθεί φέτος οι περιοχές του Κατακόλου και της Κέρκυρας, ενώ μπροστά από τη Ζάκυνθο είναι και η Κεφαλονιά. Στο Κατάκολο ελιμενίστηκαν πάνω από 640 κουραζερόπλια, ενώ στο νησί μας ήρθαν μόλις 13. Τη δημιουργία τουριστικού επιμελητηρίου ζητάει η Συνομοσπονδία Εγκιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Ελλάδος. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη, τόνισε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός αρκεί να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις, ενώ ανέφερε πως η Ζάκυνθος θα φιλοξενήσει αθλητές των Special Olympics. Ως αναπληρωτή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου εκλέχθηκε το μέλος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρόκειται να γίνουν. Η Κόπεδο εξακολουθεί να αναζητά ο Σύλλογος για τη Μέρημνα των Αδέσποτων Ζώων, με την κυρία Παράσχη να υπογραμμίζει πως επί 6 χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει βοηθήσει καθόλου στο συγκεκριμένο θέμα. Συναυλία μνήμης αφιερωμένη στο Ζακυνθινό Μουσουργό Διονύση Βυσβάρδη για την επέτειο 10 χρόνων από το θάνατό του διοργανώνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο Δήμος Αρκαδίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Σαρακινάνδος στις 8.30 το βράδυ.